Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κουτελάκης, τέος δήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Στην πλατεία της Νέας Σμύρνης παρουσίασε την παράταξή του Ποιότητα Ζωής. Γιώργος Κουτελάκης, Ποιότητα Ζωής, για να το πούμε και σωστά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Εριέλα, και σε σένα και στους τηλεθεατές μας. Ήταν ένα τόλμημα η σημερινή προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιό μας όχι σε ένα κλειστό χώρο, αλλά στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης. Νομίζω είχαμε μια πολύ επιτυχημένη και μεγάλη συγκέντρωση των πολιτών της πόλης μας. Παρότι ήταν κουρασμένοι από τις βουλευτικές εκλογές, η κόπος ήταν μεγάλη, όμως ανταποκρίθηκαν και αυτό είναι το σημαντικό για μας. Νομίζω ότι πήραμε μια γερή δόση αισιοδοξίας για να πορευτούμε προς το Σεπτέμβριο με περισσότερες δυνάμεις. Νιώθουμε ότι είναι η χρονιά μας αυτή και γι' αυτό προσπαθούμε με περισσότερη υπευθυνότητα και με περισσότερη προσοχή, θα έλεγα, στα προβλήματα της πόλης να ανταποκριθούμε σε αυτή τη νέα συνθήκη. Πάντως πρέπει να σου πω ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις ευθύνες της πόλης στα χέρια μας και να την πάμε σε μια καλύτερη επόμενη μέρα. Να περιμένουμε, θα υπάρχουν και επόμενες προσθήκες ή αυτή ήταν ολόκληρο το ψηφοδέλτιο? Όχι. Θα έχουμε πολλές ακόμα προσθήκες, θα είναι τουλάχιστον άλλα 20-25 παιδιά στο ψηφοδέλτιο. Νομίζω θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος προς το τέλος Αυγούστου και τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, ακόμα και μετά την κατάθεση των πρώτων ψηφοδελτίων. Και νομίζω θα έχουμε και ενδιαφέρουσες συμμετοχές που θα δημιουργήσουν συζητήσεις, τουλάχιστον δημοσιογραφικές. Μίλησες για τον βασικό αντίπαλο, τα προβλήματα της πόλης. Είναι κάποιο μήνυμα αυτό για τους συνυποψηφίους, για τη θέση του Δημάρχου? Δεν ξέρω αν είναι μήνυμα για τους συνυποψήφιους μου, ελπίζω να είναι. Εγώ με συνέστηση ευθύνης ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για την πόλη. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αντίπαλοι αυτή τη στιγμή. Αντίπαλοι είναι τα προβλήματά μας. Και επειδή αισθάνομαι ότι η πόλη στρέφει τα μάτια της προς εμάς αυτή τη στιγμή και τις ελπίδες της, θέλω να έρθω ακόμα περισσότερο στο ύψος των περιστάσεων και να κάνω μια πορεία προς εκλογές τέτοια που να αντιστοιχεί στην πόλη. Θα υπάρξει κάποια παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος, κάποια ανάλυση των θεμάτων? Θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο, το έχουμε ήδη, τις λεπτομέρειες του ολοκληρώνουμε σε αρχές Σεπτεμβρίου για να το πάρει ο κόσμος με την επιστροφή του από τις διακοπές, με το άνοιγμα του εκλογικού μας κέντρου, και εκεί στην παρουσίαση του, στα εγγένεια, συγγνώμη, του εκλογικού κέντρου θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε κιόλας έτσι σε έντυπο που να μπορεί να φτάσει στα χέρια του κάθε συμπολίτη μας. Πώς σου φάνηκε η προσέλευση του κόσμου απόψε? Η προσέλευση του κόσμου είναι συγκινητική. Πρέπει να σου πω, επειδή είμαι λίγο το ευρετήριο της πόλης, ότι η δημοτική συγκέντρωση σε ανοιχτό χώρο το καλοκαίρι δεν έχει κάνει ποτέ καμία δημοτική παράταξη. Ήταν ένα τόλμημα. Εμπιστευτήκαμε τον κόσμο μας γιατί θέλαμε να του παρουσιάσουμε τους υποψήφιούς μας. Ανταποκρίθηκε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και να τονίσουμε πως είχε και ζέστη σήμερα. Είχε και πολύ ζέστη. Τα ξεπεράσαμε τα προβλήματα και νομίζω ότι ήταν μια ζεστή συγκέντρωση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.